Λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να είμαστε λοιπόν λιμάνι Πειραιά. Πάμε να ταξιδέψουμε για Αίγινα σήμερα. Να δούμε λίγες από τις ομορφιές του νησιού. Σε όσο χρόνο διαθέτω, περίπου 12 ώρες. Με αυτό το πλοίο εκεί πίσω, φύγω από Saronic Ferries. Να είμαστε λοιπόν στο πανέμορφο νησί της Αίγινας. Μετά από 1 ώρα και 10 λεπτά, με πανέμορφο καιρό. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ όμορφα, ψαροκάικα, καράβια, τα δελφίνια τα οποία κάνουν τις μικρές διαδρομές εδώ στα κοντινά νησιά όπως το Αγκίστρι. Γενικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία εδώ πέρα στην Αίγινα. Αξίζει να έρθετε, να απολαύσετε μια βόλτα εδώ στο λιμάνι και να δείτε και τα τοπικά αξιοθέατα, όπως είναι ο ναός της Αφέας, ο ναός του Αγίου Νεκταρίου. Θα τα δούμε σύντομα. Ήρθε η ώρα να πάμε να πιούμε ένα καφέ, γιατί έχω ξυπνήσει από τις 5. Να πάρουμε λίγες δυνάμεις, να ξεκουραστούμε λίγο κάτω από το νησιό. Λοιπόν, και έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε πολλά εδώ πέρα στο νησί. Για την ώρα πάμε να προλάβουμε το λεωφορείο που φεύγει από την Αίγινα για την Αφαία στις 11.30. Yeah.
Είμαι λοιπόν εδώ στον Άγιο Νεκτάριο. Ήρθα να προσκυνήσω. Όσοι έχετε επισκεφτεί τον Άγιο Νεκτάριο, αφήστε μου κάτω στα σχόλια τις εμπειρίες σας, τα θαύματά σας. Η Ελλάδα είναι ένα μέρος ευλογημένο το οποίο συνδυάζει την αρχαία κληρονομιά, την ιστορία των Αγίων, την παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει. Οπότε θα πάμε να προσκυνήσουμε. Θα σας δείξω ό,τι μπορώ εδώ από την εκκλησία. Έχω βγάλει και το καπέλο, με συγχωρείτε, αλλά το φορούσα άλλη μέρα, οπότε πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Μέρος του λιψάνου του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου κάτω, τη Μεγάλη, και για να προσκυνήσει κάποιος τον τάφο του πρέπει να ανεβεί όλα αυτά τα σκαλιά εδώ και να πάει εκεί πάνω. Θα ήθελα να κάτσω κι άλλο εδώ, αλλά ο χρόνος με πιέζει. Άλλωστε το λεωφορείο για την Αίγινα περνάει 3:20, οπότε θα πρέπει να είμαι στη στάση. Ελπίζω την επόμενη φορά να έρθω με την οικογένεια όλοι μαζί και να μπορέσουμε να καθίσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε και να κάνουμε το προσκύνημα πραγματικά όπως το αξίζει. Λοιπόν, εδώ στο κατά μεσήμερο πάμε να περπατήσουμε λίγο στα γραφικά στενά της Αίγινας, στην οποία έχω έρθει πρώτη φορά και πραγματικά είναι φανταστική. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Πραγματικά νομίζω ότι το διήμερο δεν σε φτάνει, τουλάχιστον για να τα δεις όλα με την ησυχία σου, χωρίς να βιάζεσαι. Ο καιρός σήμερα μας έκανε τη χάρη και ήταν πάρα πολύ καλός. Μπορώ να πω ότι και καθημερινή έχει τουρισμό. Το νησί σίγουρα δεν είναι άδειο. Και ας ελπίσουμε ότι η χρονιά θα πάει, η χρονιά, το καλοκαίρι θα πάει όπως αναμένεται, φανταστικά δηλαδή. Πάμε να σπάσουμε άλλο ένα ρεκόρ στον τουρισμό. Νομίζω ότι κάπου εδώ και μετά από 12 ώρες στο νησί της Αίγινας ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Δεν έχετε παρά να την επισκεφτείτε και να δείτε και εσείς ότι πραγματικά είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας. Αυτά από μένα, να είστε καλά, Γιάννης Τασούλας εδώ, για χαρά!